Απόψε στις ειδήσεις των 8. Κατά χιλιάδες επισκέπτονται τη χώρα μας για δεύτερη μέρα οι τουρίστες. Στοχευμένα τεστ κορονοϊού από κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ. Αυστηρό το υγειονομικό πρωτόκολλο. Και ακόμη, ο Υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας σε αποκλειστική του συνέντευξη στο Ιόνιαν μιλά για τα σχέδιά του για την ανάπτυξη του τουριστικού μοντέλου στις περιφέρειες. Πλήρης εγκατάλειψη και απαξίωση του ιστορικού λόφου του Στράνη στη Ζάκυνθο, εικόνες ντροπής στο χώρο που εμπνεύστηκε και έγραψε ο εθνικός μας ποιητής τον ύμνο στην ελευθερία. Οι κάμερες ασφαλείας θα δώσουν τις απαντήσεις στην ένοπλη ληστεία το πρωί στα ΕΛΤΑ της Πάτρας. Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τους ληστές με τα κράνη. Περίπου 3.000 ευρώ ηλία τους.